Γεια σας, παιδιά! Είστε έτοιμοι για μια καινούργια περιπέτεια? Με την οικογένειά μου θα πάμε εκδρομή στο θεματικό πάρκο στη θάλασσα. Έχω ακούσει ότι είναι φανταστικό! Και το καλύτερο, η Λάλα και η Σάνι θα έρθουν μαζί μας! Είναι διακοπές με την οικογένεια και τους φίλους! Διακοπές με την φιλογένεια! Ώρα να ξεκινήσει η περιπέτεια! Ακόμα δεν το πιστεύω ότι θα περάσουμε μαζί ολόκληρη ημέρα! Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθαμε στο πάρκο! Με τι να ξεκινήσουμε? Έρχομαι εδώ για διακοπές από τότε που ήμουν παιδί! Λέω να πάτε μια βόλτα στην Προβλήτα, εκεί κάτω! Κοιτάξτε όλα αυτά τα φανταστικά παιχνίδια! Έτοιμες, κοριτσιά! Ώρα να δούμε τα αξιοθέατα! Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε! Κοιτάξτε αυτή τη μεγάλη ρόδα! Wow! Και εκείνο το καρουζέλι είναι τόσο όμορφο! Αυτά εκεί κάτω είναι jet ski! Ορίστε! Με αυτά θα δεις καλύτερα! Ναι, είναι! Θέλω πολύ να κάνουμε κι εμείς! Για μισό λεπτό! Τι είναι αυτό? Έρχεται προς τα εδώ! Είναι καρχαρίας! Δεν έχω ακούσει ποτέ για ροζ καρχαρία! Εγώ όμως έχω ακούσει για ροζ δελφίνι! Είναι πολύ σπάνια και αν δεις κάποιο θα είναι μεγάλη τύχη! Λοιπόν, κορίτσια, πώς ήταν η πρώτη σας μέρα? Υπέροχα, γιαγιά! Είδαμε ξαφνικά ένα ροζ πτερύγιο στη θάλασσα! Και νομίζουμε ότι ήταν από ένα σπάνιο ροζ δελφίνι! Α, σαν αυτό εδώ! Ναι, είναι ακριβώς σαν αυτό! Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία όταν ήμουν παιδί! Από τότε όποτε ερχόμουν εδώ με την οικογένειά μου, είχα πάντα έτοιμη τη φωτογραφική μηχανή για να μπορέσω να βγάλω μια καλύτερη φωτογραφία. Αλλά δεν κατάφερα να το ξαναδώ ποτέ. Κορίτσια, σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι? Αχα! Γιαγιά Πόκετ, θα βρούμε αυτό το δελφίνι και θα σου τραβήξουμε τη φωτογραφία. Έχουμε μια αποστολή. Να βρούμε το σπάνιο ροζ δελφίνι! Είμαστε σαν επιστημονικοί εξερευνητές ή σαν κυνηγοί θησαυρών ή και τα δύο! Και εσείς θα μας ακολουθήσετε στην περιπέτειά μας! Τα λέμε σύντομα! Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Σάνι και από εδώ η Λάιλα και η Πόλη απευθείας από την παραλία! Στο τελευταίο μας βίντεο είδαμε ένα πτερύγιο που μάλλον ανήκει σε ένα πολύ σπάνιο ροζ δελφίνι! Για να το αποδείξουμε, θα το φωτογραφίσουμε! Η γιαγιά Πόκετ θα είναι τόσο περήφανη! Ελάτε, κοριτσιά, ας αρχίσει η έρευνα! Λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε αυτό το ροζ δελφίνι? Μπορούμε να ανέβουμε στη μεγάλη ρόδα για να δούμε αν φαίνεται από ψηλά! Μπορούμε να ψάξουμε στο νερό με τα jet ski! Ας κάνουμε και τα δύο! Στο μεταξύ, εγώ θα ψάξω κι άλλες πληροφορίες για τα ροζ δελφίνια! Πολύ! Λάιλα! Σάνι! Μπέλα! Δεν το ήξερα ότι ήσουν εδώ! Η θεία μου μένει δίπλα στο πάρκο και έρχομαι εδώ συνέχεια! Η μεγαλύτερη ρόδα σε ολόκληρη την ακτή! Εσείς που πηγαίνατε? Εμείς ψάχνουμε για ένα ροζ δελφίνι! Αφού ξέρεις τόσο καλά την περιοχή, μήπως είδες κανένα ροζ δελφίνι εδώ τριγύρω? Έχω δει δελφίνια εδώ, αλλά δεν είδα ποτέ κάποιο ροζ! Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, η θεία μου αφηγούταν μια παλιά ιστορία των ψαράδων για... την γοργόνα του ουράνιου τόξου! Ο θρύλος λέει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα προστατεύει τις θάλασσες γύρω από την Προβλήτα. Αλλά ξέρετε ότι είναι μόνο μια ιστορία. Οι γοργόνες δυστυχώς δεν είναι αληθινές. Βασικά, Μπέλα, σου έχω μια μικρή έκπληξη. Πάμε κάπου πιο μικρά για να μιλήσουμε.
Μίνι δύναμη! Περιμένετε! Έχετε δει αληθινές γοργόνες! Ναι, έχουμε δει, αλλά μόνο μία φορά, γιατί ήταν πολύ καλακριμένες. Ουάου! Δηλαδή η θεία μου είχε δίκιο! Ουάου! Θα ήθελα πολύ να δω μια αληθινή γοργόνα! Κορίτσια, λέτε το ροζ δελφίνι να είναι η γοργόνα του ουράνιου τόξου! Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να μάθουμε. Ας χωριστούμε για να καλύψουμε περισσότερο έδαφος. Δηλαδή νερό. Αν η γοργόνα του ουράνιου τόξου είναι αληθινή, τότε η καινούργια φωτογραφία θα είναι ακόμα πιο επική. Αυτή η περιπέτεια μόλις έγινε 1000 φορές πιο μαγική. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να βρούμε μια πραγματική γοργόνα. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι δελφίνι ή μήπως γοργόνα? Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη περιπέτεια. Γεια σας, παιδιά. Είμαστε η Πόλη, Σάνι και η Λάιλα. Στο τελευταίο μας βίντεο, η Μπέλα μας είπε για μια γοργόνα που προστατεύει το νερό γύρω από την προβλήτα. Εμείς νομίζουμε ότι το ροζ δελφίνι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι γοργόνα. Και η Μπέλα θα μας βοηθήσει να την βρούμε. Ώρα να βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία. Πείτε γοργόνα! Λοιπόν, η Πόλη και εγώ θα πάμε στη Μεγάλη Ρόδο. Και η Μπέλα και εγώ θα πάμε στην παραλία. Πάμε λοιπόν! Από εδώ πάνω. Εσύ μήπως βρήκες τίποτα? Μπορεί και να έχω μια ιδέα.